Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στο Λίμπερο τον Γιώργο Τσονάκα, άμεσο συνεργάτης του Ράσμα Λουτσέσκου τα τελευταία πολλά χρόνια, από την Ξάνθη ακόμα. Έχει επιστρέψει στη χώρα μας ο Γιώργος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Το καλό είναι, και εμείς είμαστε. Το καλό είναι ότι είστε στην Ελλάδα. Στην πόλη μας. Στην Ελλάδα, ναι. Ωραία. Γιατί είχαμε επιχειρήσει 2-3 ώρες να επικοινωνήσουμε και όλο εκεί υπήρχε ένα μπάχαλο με τα τηλέφωνα και τι γίνεται εκεί πέρα στη... Ναι, επικίνδυνη αποστολή ήταν. Καλό WiFi. Οι επικοινωνίες είναι καμιά φορά δύσκολες εκεί πέρα, γιατί ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι μπορεί να μην λειτουργούν απόλυτα τα τηλέφωνα, τα FaceTime, ναι. Όλα αυτά. Ναι, ναι. Οπότε είναι λίγο ζόρικα. Έχουμε τέτοια είδους ζητήματα, ε. Ναι, ναι, υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα, αλλά εντάξει, τη χρωστούσα τη συνέντευξη, οπότε θα την κάνουμε τώρα. Τα πάντα έτσι, έτσι, έτσι. Γιώργο, πώς ήταν η εμπειρία στην Σαουδική Αραβία? Αγωνιστικά, εντάξει, θα ήταν σούπερ επιτυχημένη, με Champions League Ασίας, με πρωτάθλημα, με τρόπαια. Γενικότερα, ναι, πώς ήταν και η ζωή εκεί? Το κομμάτι είναι, το πρόσημο όσον αφορά το κομμάτι των τίτλων, της κατακτήσεις και όλα αυτά είναι απόλυτα θετικό. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Και έτσι νομίζω κρίνεται και αν ένα βήμα σου είναι επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Οπότε θεωρώ ότι είναι απόλυτα επιτυχημένη η κίνηση αυτή. Η ζωή διαφορετική σίγουρα, ιδιόρυθμη κάποιες φορές, έπρεπε να μπούμε σε άλλα καλούπια με τις προσευχές, με την οτροπία των ανθρώπων εκεί που είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Σεβαστό, δεν μας επηρέασε εμάς αν εξαιρέσεις κάποια stop έτσι, στα ωράρια των καταστημάτων στην καθημερινή μας ζωή. Σίγουρα διαφορετική εμπειρία, μεγάλη αίσθηση της ασφάλειας, δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να φοβάσαι για οτιδήποτε. Θεωρώ ότι ήταν κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω αν θα το ξαναζούσα, αλλά ήταν κάτι όμορφο, κάτι όμορφο για όσο κράτησε. Σε αγωνιστικό επίπεδο, για πολλούς, Γιώργο, ήταν έκπληξη η απομάκρυση του Ράσμα Λουτσέσκου και κατ' επέκταση και των συνεργατών του. Πώς είναι οι άνθρωποι εκεί, οι παράγοντες, είναι συνεννοήσιμοι, μοιάζουν με τους Έλληνες, έχουν παρορμητισμό? Γιατί η λογική λέει ότι έναν προπονητή που κατακτάει το Champions League Ασίας δεν τον διώχνεις εύκολα. Θεωρώ πως εμείς ήμασταν τυχεροί, γιατί κατά μία έννοια πέσαμε σε ένα συμβούλιο και ένα team ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν στην ομάδα, οι οποίοι είχαν έναν ποδοσφαιρικό ορθολογισμό. Δηλαδή μπορούσαν να καταλάβουν πράγματα τα οποία συνέβαιναν σε μια ποδοσφαιρική ομάδα στη διάρκεια μιας σεζόν. Οπότε είχαμε μια ανοχή και μια κατανόηση όσον αφορά το έργο μας. Από εκεί και πέρα ο παρορμητισμός φάνηκε στις χώρες αυτές, όπου ένα σερί αποτελεσμάτων, το οποίο δεν ήταν θετικό και δεν μας απομάκρυνε τόσο από τον στόχο που ήταν το πρωτάθλημα φέτος κατά βάση, υπάρχει και μια απόφαση η οποία ήταν λίγο βασισμένη στην πίεση που υπήρχε από τον κόσμο, συναισθηματικά κυρίως για τα αποτελέσματα, οπότε θεωρώ πως υπάρχει παρορμητισμός, ναι, και λαμβάνουν πάρα πολύ υπόψη τη γνώμη του κόσμου. Έχει και εκεί πίεση από τον κόσμο δηλαδή? Είναι μια διαφορετική είδους πίεση, με την έννοια πια ότι είναι ένα κλαμπ ή Αλ Χιλάλ στο οποίο βρισκόμασταν, στο οποίο πρέπει να κερδίζεις, δηλαδή είναι αυτός σκοπός η νίκη. Οπότε αν μία φορά δεν κερδίσεις, υπάρχει πίεση του γιατί δεν κέρδισες. Υπάρχει πίεση γιατί μπορεί να μην κέρδισες 3-4-0 αντί για 2-0 που θα τελείωνε ένα παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει διαφορετική πίεση, να το πω έτσι. Απλά φαντάζομαι δεν έχει και μπούκες εκεί στους πρίγκιπες και τα λοιπά, άμα γίνει κανένα τέτοιο, τον ιδιοκτήτη και τα λοιπά. Δεν έχει κανένα τέτοιο. Όχι, δεν έχει. Τέτοιο δεν είχε. Τέτοιο είναι δύσκολα. Πάντως... Όχι, δεν είχε τέτοια πράγματα. Πάντως, Γιώργο, ουδέποτε έχει κατακτήσει το Champions League Ασίας ή Αλ Χιλάλ. Δηλαδή το κατάφερε με εσάς μία και τελευταία φορά μέχρι σήμερα που μιλάμε. Έχει, αν μπορώ να τα οριοθετήσω κάπου έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ήταν το κύπελο πρωταθλητριών που έγινε Champions League. Οπότε είχε κάποιες κατακτήσεις στο κύπελο πρωταθλητριών. Στη νέα εκδοχή του κυπέλου πρωταθλητριών, όσον ναι, αφορά ήταν το η πρώτη φορά. Ασιατικό Champions League, είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που έχει αλλάξει όνομα ο θεσμός που το κατέκτησε η ομάδα. Πάντως, βλέποντας και βίντεο, Γιώργο, την ημέρα του αποχαιρετισμού του coach και τον δικό σας, υπήρχε έντονη συγκίνηση και από τους παίκτες και από τους παράγοντες. Και μιλάμε τώρα για παίκτες, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Μία ομάδα που έχει στο ρόστερ της παίκτες όπως ο Γκομής, ο Τζοβίνκο, δηλαδή παίκτες που έχουν αφήσει το στίγμα τους
γερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ήταν μια περίεργη μέρα, να το πω έτσι, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε κι εμείς οι ίδιοι, δηλαδή δεν υπήρξε κάποια προειδοποίηση. Μπορείς, αν θέλεις, να σκεφτείς λίγο λογικά ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά ενδεχομένως, ότι θα υπάρχει μια προειδοποίηση. Από εκεί και πέρα η μέρα του αποχαιρετισμού ήρθε την επόμενη μέρα ακριβώς από μια ήττα την οποία είχαμε και θεωρώ πως δεν θέλω ούτε να ευλογήσω τα γένια μας ούτε οτιδήποτε, αλλά δεν θεωρώ ότι οι παίχτες θέλανε να φύγουμε. Απλά ήταν ενδεχομένως ένα σημείο στο οποίο κάτι έπρεπε να αλλάξει και το μοναδικό που μπορούσε να αλλάξει ήταν αυτό, η αλλαγή προπονητή. Οπότε γι' αυτό υπήρχαν και οι συγκινήσεις από τους παίχτες, ήταν πολύ δυνατές και οι στιγμές οι οποίες ζήσαμε όλοι μαζί, οπότε είναι φυσιολογικό θεωρώ οι αντιδράσεις όλες αυτές. Η τελευταία δεκαετία για σένα, Γιώργο, πώς είναι δίπλα στο Ράτβα Λουτσέσκου? Ξεκίνησε συνεργασία από την Ξάνθη, συνεχίσει και στον ΠΑΟΚ, δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελο και ένα κλεμμένο πρωτάθλημα, τίτλους και στην Αλ Χιλάλ. Πώς είναι για σένα όλη αυτή η περίοδος? Εντάξει, για κάποιον είναι σαν όνειρο. Είναι σαν όνειρο. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος ότι όταν τελείωνα τη σχολή, ότι θα ξεκινούσα στην Ξάνθη, μετά από δύο μήνες θα συναντούσα τον Ρασβάν Λουτσέσκου και θα συνέχιζα μαζί του και θα είχα όλη αυτή την πορεία, θα του έλεγα ότι είναι ονειροπαρμένος, έτσι. Οπότε δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Μακάρι να συνεχίσει αυτή η ανωδική πορεία, τόσο για τον Ρασβάν και παράλληλα και για μένα όσο βρίσκομαι μαζί του. Είναι πραγματικά ευλογία. Ευλογία για μένα να βρίσκομαι σε όλη αυτή την κατάσταση. Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι δεν βιάζεται να βρει επόμενη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μυστήρια περίοδος γενικότερα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και για τον ίδιο είναι λίγο περίεργο, γιατί χρειάζεται χρόνο για να περάσει ό,τι χρειάζεται σε μια ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι οποιαδήποτε κίνηση αυτή τη στιγμή θα ήταν μια κίνηση απλά αλλαγής ψυχολογίας για οποιαδήποτε ομάδα για να τον αποκτήσει, έτσι. Για να περάσει ο ίδιος την φιλοσοφία του και τα πράγματα τα οποία θέλει και τα πράγματα τα οποία χρειάζεται μια ομάδα για να λειτουργήσει όπως θέλει ο Ρασβάν, χρειάζεται χρόνο. Οπότε θεωρώ πως είναι μια σωστή επιλογή και για τον ίδιο, για να ξεκουραστεί και να μπορέσει να πάρει την καλύτερη απόφαση. Το ΠΑΟΚ, Γιώργο, τον παρακολουθούσατε? Κουβεντιάζατε μεταξύ σας όσο ήσταν στη Σαουδική Αραβία? Αλίμονο. Αλίμονο. Πώς τα βλέπατε σαν εξωτερικοί παρατηρητές? Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο, με την έννοια ότι όταν αφήνεις μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα επιτυχημένη και βλέπεις συσσαγωγικά να αλλάζει μέρα με τη μέρα και όχι πάντα προς το καλύτερο, νομίζω ότι σε πονάει. Και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο συζητάγαμε συνεχώς. Δηλαδή ο Ρασβάν ήθελε συνεχώς να μαθαίνει για την ομάδα και κάποιες φορές με πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να μπορούσαμε να τις δώσουμε κιόλας. Γιατί έγινε το ένα, γιατί έγινε το άλλο και. Όσο μπορούσαμε δίναμε τις πληροφορίες τις οποίες βλέπαμε και γνωρίζαμε. Γενικότερα ήταν λίγο περίεργο να βλέπεις μια ομάδα η οποία κατέκτησε τίτλους, ήταν απόλυτα επιτυχημένη, να μένει τόσο μακριά από την κορυφή και να μην διεκδικεί όσο θα μπορούσε ενδεχομένως πράγματα. Πάντως δεν είναι εύκολο να κρατηθείς στην κορυφή. Ανεξάρτητα μια ομάδα κάνει λάθη, όχι, κύκλοι ανοίγουν, κύκλοι κλείνουν. Το δύσκολο είναι να κρατηθείς. Γιατί φαντάζομαι το είδαμε και στην Αλ Χιλάλ και στον ΠΑΟ και σε όλες τις ομάδες, στη Λίβερπουλ που είναι το παράδειγμα πρόσφατο. Νομίζω δηλαδή από την απόλυτη επιτυχία. Σε όλα τα κλαμπ. Νομίζω ότι ισχύει σε όλα τα κλαμπ όλο αυτό. Δηλαδή το πώς θα ανέβεις μέχρι το πώς θα κρατηθείς είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές στις οποίες η ομάδα θα βρεθεί υπό δυσκολίες κτλ. Το θέμα είναι να μπορείς να τις ξεπεράσεις και να βρεθείς πάλι στην κορυφή. Και από ό,τι αποδεικνύεται, δεν είναι και εύκολο να διαχειριστείς την απόλυτη επιτυχία, εντάξει. Και δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε και το παράδειγμα της Λίβερπουλ, που πραγματικά πριν από λίγους μήνες δεν είχε αντίπαλο. Ισχύει παντού αυτό. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ποδοσφαιρική ζωή μιας ομάδας. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να είμαστε κυρίως προετοιμασμένοι για το κακό που θα έρθει. Γιατί το καλό, όταν έρθει, όλοι μπορούν να το αντιμετωπίσουν εύκολα. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζει οποιοδήποτε τις δυσκολίες σε μια ομάδα. Έχετε επαφές με πρώην παίκτες ή νυν παίκτες του ΠΑΟΚ? Δηλαδή είχατε συνομιλίες, επαφές,
μέσω τεχνολογίας, συνομιλίες, όλο αυτό το διάστημα. Θα μιλήσω για μένα προσωπικά, βέβαια, ναι. Γιατί για τους υπόλοιπους δεν μπορώ να μιλήσω και δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Με τους Έλληνες, τους οποίους βρισκόμασταν στην ομάδα, κυρίως με τον Δημήτρη Πέλκο, ο οποίος και αυτός έφυγε, με τον Γιαννούλη, είχα πολύ συχνές επαφές, ήμασταν σε επικοινωνία. Μαθαίναμε πράγματα τα οποία θα συνέβαιναν. Είχα κάποιες επικοινωνίες και με τον Βαρέλα, που ήμασταν λίγο πιο δεμένοι όταν βρισκόμασταν στην ομάδα, από τους ξένους τους οποίους υπάρχουν. Μαθαίναμε πράγματα. Υπήρξε μια επικοινωνία, μια επαφή, ναι. Έχω παιδιά τα οποία δουλεύουν ακόμα, ο Βασίλης ο Καναράς, ο οποίος δουλεύει ακόμα στην ομάδα. Και ο Πέλκας και ο Δημήτρης Γιαννούλης, Γιώργο, αν μη τι άλλο, έχουν κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, έτσι δεν είναι? Σε Φενέρμπαχτσε και Νόριτς αντίστοιχα. Πολύ καλό, εντυπωσιακό ξεκίνημα. Τα παιδιά αυτού-φτού να πηγαίνουν καλά, να ανεβαίνουν συνεχώς, είναι πραγματικά ευχής έργων ότι πηγαίνουν καλά και για την Ελλάδα και για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αποκόμισε χρήματα από τις μεταγραφές και ενδεχομένως να αποκόμισε μεγαλύτερο ποσό από την πώληση του Γιαννούλη. Είναι κάτι θετικό. Γιατί σε αντιδιαστολή άλλα παιδιά με τα οποία συνεργαστήκατε, όπως ο Λιμιός ή ο ΑΚΠΟΜ, ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες σε Γερμανία και Αγγλία αντίστοιχα. Είναι η δυναμική που υπάρχει σε κάθε πρωτάθλημα. Είναι το πώς μπορεί ο ίδιος να προσαρμοστεί ο παίκτης σε ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο ούτε το γερμανικό πρωτάθλημα για τον Λιμιό. Δεν είναι εύκολο ούτε η Championship, είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα για τον ΑΚΠΟΜ. Θεωρώ πως ο χρόνος δείχνει πάντα το ποιος μπορεί να ανταπεξελθεί και πού, και είμαι σίγουρος ότι και για τα δύο παιδιά ότι θα... αργά ή γρήγορα θα δείξουν τον καλύτερο τους. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχοι και οι δύο, πολύ εργατικοί και θα βρουν τον δρόμο τους σίγουρα. Γιώργο, έχεις εικόνα για τον προπονητή Παύλο Γκαρσία στο διάστημα που ήσασταν στην πρώτη ομάδα εσείς και ο Παύλο Γκαρσία στη δεύτερη ομάδα? Εγώ προσωπικά δεν είχα σημαντική τριβή με τον κύριο Γκαρσία. Από εκεί πέρα δεν μπορεί κανείς να πει πως δεν ήταν ίσως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των Ακαδημιών της ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτά που έχει κάνει είναι πραγματικά αξιοσημείωτα και συγχαρητήρια για ό,τι έχει πετύχει. Οι παίκτες οι οποίοι έρχονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη ομάδα από την δεύτερη ομάδα αποτελούν και παραγωγή δική του, γιατί έχουν δουλέψει μαζί. Οπότε όσον αφορά το κομμάτι αυτό, κρίνεται απόλυτα, απόλυτα επιτυχημένος και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Έχετε κουβεντιάσει καθόλου με τον coach το φαινόμενο Τζόλι? Έχει πάει στην κουβέντα εκεί, σε κάποια φάση στη Σαουδική Αραβία? Για να είμαι ειλικρινής, όταν του αναφέραμε ότι έπαιξε ένας παίκτης από την Ακαδημία, δεν τον γνώριζε, με την έννοια ότι πώς γίνεται ένας παίκτης να βρεθεί κατευθείαν και να εμφανιστεί έτσι. Αλλά παρόλα αυτά οι αριθμοί και οι εμφανίσεις έδειξαν ότι αποτέλεσε την πιο ευχάριστη έκπληξη ίσως στο διάστημα αυτό των δύο ετών του ΠΑΟΚ. Και πραγματικά ήμασταν όλοι εντυπωσιασμένοι από το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα με ωριμότητα και η απόδοσή του είναι αντάξια ενός παίκτη που θα έπαιζε χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Ναι, όντως. Ξέρουμε, Γιώργο, να σας πάω κάπου αλλού λίγο πριν κλείσουμε σιγά-σιγά. Ξέρουμε ότι ο coach δεν έχει ξεχάσει τα όσα έγιναν τη σεζόν 18-19. Εσύ τα έχεις ξεχάσει, σήμερα συμπληρώνονται και 3 χρόνια από εκείνο το απίστευτο μάτς με το κύριο Τζέγκολ του Βαρέλα. Δεν το συμπληρώνονται 3 χρόνια. Ναι, είναι σαν σήμερα, δυστυχώς. Είναι στιγμές που δυστυχώς ή ευτυχώς μένουν χαραγμένες, τόσο για το τι συνέβη πριν, για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Έχω τη λογική ότι τα πράγματα που περνάνε μένουν εκεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα ξεχνάμε στο μέλλον. Ενδεχομένως αν υπήρχε το VAR τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, έτσι. Ενδεχομένως αν οι αποφάσεις οι αρχικές μένανε, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα επίσης. Θέλω να πιστεύω ότι τέτοια πράγματα δεν θα εμφανιστούν ξανά στην Ελλάδα, δεν θα ξαναγίνουμε μάρτυρες τέτοιων στιγμών και ο καθένας θα παίρνει ό,τι αξίζει πραγματικά μέσα από το γήπεδο και μόνο. Έχει καταγράψει πάντως η ιστορία και νομίζω θα συμφωνήσει ότι είναι η πρώτη και τελευταία απόφαση για την οποία συμφωνούν αρχικά βοηθός και διαιτητής και αλλάζει χωρίς να υπάρχει VAR. Γιατί αν υπήρχε VAR, μπορεί κάλλιστα να αλλάξει, αλλά.
γι' αυτό τον λόγο είπα ότι ενδεχομένως θα ήταν καλύτερα τότε να υπήρχε το VAR, για να υπήρχε η αποφυγή αυτού του χάους που συνέβη. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά στην ιστορία που παίρνετε μια απόφαση, αλλάζει μια απόφαση, ξαναπαίρνετε και ούτω καθεξής. Ήταν μια κατάσταση η οποία δεν τίμησε κανέναν σε καμία περίπτωση. Στη Σαουδική Αραβία υπάρχει αυτό το κλίμα, Γιώργο, μεταξύ των μεγάλων, με ανακοινώσεις, υπάρχει με δηλώσεις? Υπάρχει αντιπαλότητα ασύλληπτη, υπάρχει... Ασύλληπτη. Υπάρχουν ασύλληπτη αντιπαλότητα, παρασκήνιο, ανακοινώσεις. Είναι πραγματικά τεταμένο το κλίμα τις ημέρες πριν και μετά. Άρα δεν είναι μόνο δικό μας προνόμιο των Ελλήνων. Όχι, να έχουμε ένα πρωτάθλημα με μεγάλη ένταση και παρασκήνιο. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει παγκόσμια και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Σίγουρα εδώ πέρα, επειδή είμαστε και λίγο πιο θερμό εμείς, να υπάρχουν λίγο μεγαλύτερες αντιδράσεις κτλ. Αλλά όχι, υπάρχει παντού, θεωρώ. Τα πλάνα σου ποια είναι τώρα, πέρα από ξεκούραση και να δεις όσο μπορείς μέσα στην πανδημία φίλους, γνωστούς, οικογένεια που δεν τους έβλεπες και συχνά? Σίγουρα προσωπική εξέλιξη, σίγουρα επένδυση λίγο σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε πιο πριν, λίγο να οργανώσουμε τα πράγματα για τον επόμενο σταθμό, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Έχουμε άπλετο ελεύθερο χρόνο. Μένουμε πολύ σπίτι, οπότε θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε τον χρόνο σωστά. Συνυφασμένο το μέλλον σου με τον Ράζ Βαλουτσέσκο, το άμεσο τουλάχιστον? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Δεν έχω κάποιο σκόπο να κάνω κάτι. Δεν μαλώσατε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Οπότε όσο Ράζ Βαλουτσέσκο θέλει να είμαι μαζί του, θα είμαι μαζί του. Το πρωτάθλημα το φετινό πώς το βλέπεις, Γιώργο, όσο μπορούσε να παρακολουθήσεις τις ισορροπίες? Μπαίνουμε και στα play-off σιγά-σιγά σε δύο εβδομάδες. Ευτυχώς θεωρώ ότι εξελίχθηκε σε πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Όσον αφορά την κορυφή, ο Ολυμπιακός ξέφυγε νωρίς, εκμεταλλεύτηκε κάποια στραβοπατήματα του ΠΑΟΚ. Θεωρώ πως ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική πορεία ενδεχομένως. Του κόστησαν κάποια αποτελέσματα αρνητικά. Θέλω να πιστεύω πως τα play-off θα δείξει μια διαφορετική εικόνα και θα παλέψει πραγματικά για την και θα κατακτήσει ενδεχομένως. Θέλω να κατακτήσει την δεύτερη θέση. Το μέγιστο δηλαδή που μπορεί να πάρει μέχρι μέσα σε αυτή τη σεζόν. Και γιατί όχι να κερδίσει και το κύπελο, δεν θεωρώ πως έχει να φοβηθεί οτιδήποτε. Ο χρόνος, Γιώργο, είναι αμήλικτος για τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα ότι παίχτες κλειδιά της σούπερ επιτυχημένης διετίας με σένα και το Ράσβαν και γενικότερα εκείνη την ομάδα δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να σταθούν στο ίδιο επίπεδο. Το να μην πούμε σε ονόματα, ξέρεις πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε με ονόματα, σωστά. Τους ξέρει και ο κόσμος, εντάξει, σίγουρα, τώρα. Σίγουρα παίζει. Είναι ο χρόνος αμήλικτος για να ποδοσφαιριστεί? Δεν θεωρώ πως είναι μόνο ο χρόνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, έτσι, και θα είναι άδικο να πούμε ότι τα παιδιά αυτά σε 4 μήνες ξαφνικά γίνανε μεγάλοι ενώ πριν ήταν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Έτσι. Νομίζω πως είναι η απαξίωση σε εισαγωγικά και το να πηγαίνουμε στα άκρα είναι από μόνο το ακραίο. Έτσι. Θεωρώ πως για όλα υπάρχει μια ισορροπία, όπως λέει και ο Ρασβάν, και μου αρέσει να το χρησιμοποιώ συνεχώς. Οπότε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν θεωρώ ούτε η ηλικία ήταν το θέμα, δεν θεωρώ ούτε ότι ξαφνικά ξέχασαν τα πάντα, οπότε όλα είναι θέμα ισορροπιών. Στη Σαουδική Αραβία θα ξαναπήγαινες? Το απάντησες νωρίτερα, αλλά σου ξαναρωτάω. Θα ήθελες να ζήσεις την εμπειρία την ξανά ή... Άμεσα δεν ξέρω, αλλά γιατί όχι. Γιατί όχι. Νομίζω υπάρχει ότι ένα περιστατικό που σου έχει μείνει... Α, σωστά, βέβαια. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Υπάρχει ένα περιστατικό που σε σόκαρε, είτε τον πρώτο καιρό είτε λίγο πριν αποχωρήσετε, στη Σαουδική Αραβία? Ένα περιστατικό που να με σόκαρε δεν θα ξεχάσω ποτέ, νομίζω ποτέ και κανένα στο τεχνικό επιτελείο. Πέρσι τον Αύγουστο, πριν από ένα παιχνίδι, τελευταία προπόνηση, στην οποία ένας παίκτης έχασε τις αισθήσεις του, νομίζω ήταν η περίοδος που είχε το Ραμαζάνι τότε, και ένας άλλος παίκτης δεν άφησε τον γιατρό να παρέμβει, λέγοντας πως υπήρχε δαιμόνιο. Και τον πήρε τον παίκτη στις πλάτες του και τον κουβάλισε και τον πήγε απλά στα ποδητήρια και δεν μάθαμε πόσο παίκτης αυτός σηκώθηκε. Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Θέλαμε από τη μία να γελάσουμε, από την άλλη να είμαστε σοκαρισμένοι.
Είναι από τα κουλά, ας πούμε, για το πώς οι παίκτες μπορεί να αντιμετωπίσουν κάτι το οποίο μπορεί να είναι και φυσιολογικό, έτσι, να χάσει κάποιος τις αισθήσεις του. Και δεν άφησαν τον γιατρό να παρέμβει καθόλου και το έθεσαν ως δαιμόνιο. Ήταν καλά το παιδί μετά, εντάξει, συνήλθε. Έφυγε το δαιμόνιο. Δόξα τω Θεώ, είναι ακόμα καλά. Είναι ακόμα καλά. Έφυγε. Μάλλον έφυγε το δαιμόνιο. Το διώξαμε. Πάντως ήταν καλό που δεν σας υποχρέωναν να έχετε ίδιες ενδυματολογικές επιλογές με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, από τον πρόεδρο μέχρι το φροντιστή, φαντάζομαι. Όχι, όχι, δεν θα, θα είχε ένα ενδιαφέρον τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι θα μας φέρει γιατί όλα. Όχι, οι άνθρωποι λοιπόν σέβονται απόλυτα την προσωπική σου επιθυμία και οτιδήποτε, δηλαδή είναι ένας πολύ παρεξηγημένος λαός. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Αυτό που είπες για την ασφάλεια, κάτι τελευταίο, ότι υπάρχει τεράστια ασφάλεια, έχει να κάνει με την τιμωρία αυτών που έχουν παραβατική συμπεριφορά με τιμωρία, ή με την κουλτούρα, ναι, τους. Γιατί είναι στην κουλτούρα πρώτα απ' όλα και από εκεί και πέρα, αν μέχρι πριν 2 χρόνια σκεφτείς ότι αν κάποιος έκλεβε μπορεί να του κόβαν το χέρι ή να υπήρχε θανατική ποινή, νομίζω ότι θα σκεφτείς πάρα πολλές φορές πριν. Είναι σίγουρα, ναι, αποτρεπτικός παράγοντας, ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, Κώστα, Χρήστα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον Γιώργο. Όχι, μας κάλυψε, πριν να αποχαιρετήσουμε. Μας κάλυψε απόλυτα. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Το δούμε σύντομα στα μέρη μας. Άρα θα δούμε και Λουτσέσκο, αν το δούμε και τον Γιώργο, φαντάζομαι. Εννοείται. Το βλέπεις. Ενδεχομένως. Ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμα στη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι θα τον δούμε. Θέλει να έρθει στην Ελλάδα, του αρέσει και σε αυτόν και στη γυναίκα του. Οπότε θεωρώ ότι αν, όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος, θα καθίσει μέχρι το καλοκαίρι, θα τον δούμε στα μέρη μας. Γιατί κάθεται εκεί, γιατί? Γιατί είναι ωραία. Τι ωραία είναι. Κάθεται γιατί είχε κάποιες ανοιχτές εκκρεμότητες με το σπίτι, με τη μετακόμιση κτλ. Πήγε διακοπές πρόσφατα σε προορισμό που ήταν κοντά στη Σαουδική Αραβία, οπότε επέστρεψε εκεί. Στις Μαλδίβες δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, πήγε στις Μαλδίβες. Να το. Να μην το λέμε τώρα, εντάξει, είναι εντάξει, και περίεργες, να μην λέμε, εντάξει, να μην πήγε. Εντάξει, ο άνθρωπος πήγε. Πήγαμε και εμείς στο δάμο μας. Είναι κοντά από εκεί. Η αγαπημένη του λέξη τελικά ποια είναι? Ability, mentality, quality, balance. Σε όλα balance. Σε όλα. Είναι και με αρκετά διτό νόημα αυτή η λέξη, το balance. Γι' αυτό το λέει. Σε όλα, παιδί. Ναι, όλο το ανέφερα, ναι, και πριν, το χρησιμοποιώ και μου το λέει και ο ίδιος συνέχεια, ότι θέλει balance. Οπότε το έχουμε υιοθετήσει, ναι, και το χρησιμοποιούμε όπου χρειάζεται, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, να Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σας ευχαριστώ μαζί πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλά. Επίσης, γεια. Καλό απόγευμα. Γεια.